Εμείς. Μου έλεγε ο Μανώλης προηγουμένως, τις προηγούμενες μέρες, υπήρχε ένα φοβερό θέμα το οποίο είδαμε και αφορούσε την κλοπή ελαιοκάρπου στη χώρα που εξεχνιάστηκε στη Δυτική Αχαΐα με τρεις δράστες οι οποίοι είχαν πουλήσει πάνω από 10 τόνους ελιές ελαιοτριβία. 10.840 το κέρδος. 10 τόνους, ναι. 10 τόνους. Με αφορμή αυτό και άλλες υποθέσεις κλοπών τέλος πάντων από ελαιοπαραγωγούς. Και είναι μαζί μας και η Μαριάννα Γεωργαντή, την οποία θα δούμε. Πάμε να μιλήσουμε με τον Φάνη τον Καραμπατζάκη. Είναι μαζί με τον κύριο Κώστα Μάρκου, ο οποίος είναι ελαιοπαραγωγός στα Σπάτα, για να μας πει, γιατί βλέπουμε την τιμή που φτάνει στο ράφι, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για να δούμε τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι που τα όχι, παράγουν. Τις κλοπές θα μας πούνε πρώτα απ' όλα. Να δούμε πώς γίνονται. Να δούμε πώς γίνονται. Αν είναι δυνατόν. Έλα, Φάνη. Ζούμε. Ζούμε τον πόλεμο του ελαιόλαδου, παιδιά. Είναι το ζήτημα της χρονιάς, θα μπορούσαμε να πούμε, για πολλούς ανθρώπους. Μια μέση οικογένεια εκεί που ήθελε για το λάδι της χρονιάς 80 κιλά, ας πούμε, 400 ευρώ, τώρα θέλει 800 για να... Το διπλάσιο. Οι ελαιοπαραγωγοί ζουν με το φόβο της κλοπής. Έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό. Έρχονται διάφοροι στα χωράφια τους με αλυσοπρίωνα, παρακαλώ, και κόβουν ή τα κλαδιά ή κόβουν ολόκληρο το δέντρο και το μαδάνε μετά. Δεν ξέρουν από πού να φυλαχθούν, έτσι. Δεν ξέρετε από πού να φυλαχτείτε. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να φυλαχτείς από πουθενά. Να σας δηλαδή, ρωτήσω. Πάνε να μαζέψεις ελιές και δεν ξέρεις αν θα βρεις το δέντρο εκεί με τις ελιές ή αν δεν θα βρεις τίποτα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή της παράνομης λαθρογνωμίας. Ναι. Εκτός από την κλοπή του ελαιοκάρπου. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπήρχαν έχουμε και στο παρελθόν, ναι, στο παρελθόν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, αλλά κυρίως γιατί... Βέβαια, πάντα υπήρχε η κλοπή. Κυρίως γιατί αφισβητούσε ο ένας... Ένα λεπτό. Γιατί κυρίως αμφισβητούσε ο ένας... τα όρια της περιουσίας του άλλου. Γι' αυτό συνήθως γίνονταν. Τώρα όχι, όμως... όχι, αυτά εδώ στα μέρη μας δεν γινόντουσαν. Δεν γινόντουσαν. Με τα όρια ενός κτήματος και αυτά. Η κλοπή υπήρχε πάντα, σε μικρό βαθμό. Αλλά τώρα λόγω... Λόγω της ακρίβειας, επειδή είναι ακριβό το λάδι πια, γι' αυτό λέτε. Της ακαρπίας, ναι. Και όταν ήταν φτηνό το λάδι υπήρχε η κλοπή. Και όταν ήταν φτηνό το λάδι υπήρχε κλοπή. Να σας ρωτήσω αυτό. Κάτι. Έχουν αλλάξει όμως τα δεδομένα, τώρα... έχουν πολλαπλασιαστεί. Τώρα αν κλέ... Εδώ για να, Μαριάννα, για να δώσουμε κάτι να καταλάβει και ο κόσμος, όπως μας λέει και ο κύριος, στην Ιταλία για παράδειγμα, έχει αρχίσει και εμπλέκεται και η μαφία με το λάδι. Έχει αφήσει δηλαδή τα ναρκωτικά και ασχολείται με το λάδι. Βέβαια, γιατί είναι τεράστιες οι τιμές. Οι Ιταλοί συν της άλλης αγοράζουν το λάδι από την Ελλάδα, του κάνουν μια καλή τυποποίηση εκεί που μειονεκτούμε εμείς. Και το στέλνουν παντού. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε λάδι το οποίο έχει παραχθεί στην Ελλάδα, να έχουν κάνει την τυποποίηση στην Ιταλία και να το δείτε σε ένα ράφι στην Αμερική, στο εξωτερικό. Εκεί μιλάμε για τα 750 ml σε μια τιμή 30 ευρώ, 40 ευρώ. Υπάρχει και το λαθρεμπόριο. Βέβαια, υπάρχει και το λαθρεμπόριο. Κάποιος και το λαθρεμπόριο σας... με όλα τα αποτελέσματα, με τις νοθείας. Κάποιος συνάδελφός σας σε ένα χωριό χθες του κλέψανε 400 κιλά λάδι και είπε ότι εμείς βάζουμε σειρματοπλέγματα, προσπαθούμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Έχετε πάρει εσείς μέτρα, έχετε ακούσει τι πρόκειται να γίνει? Εγώ έβαλα συναγερμό στην αποθήκη με το λάδι. Συναγερμό στην αποθήκη με το λάδι. Λογικό. Ναι. Κάποιοι βάζουν και GPS βάζουν. Είναι λογικό, δεν είναι? Και GPS βάζουν, στην Κρήτη το είχαμε ακούσει. Βέβαια, στον καρπό. GPS, εντάξει, βάζουν στον καρπό. Τσιπάκια στον καρπό. Στον καρπό, ναι. Γιάννη, τσιπάκια στον καρπό. Ναι. Κύριε Μαρκού. Και αυτό. Και αυτό γίνεται... Ναι, πείτε μου. Ναι, κύριε Μαρκού. Εμάς πάντως μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι έκλεψαν σε 12 ώρες 10 τόνους ελιές. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να κατεβάσουν 10 τόνους λάδι? Έχει προχωρήσει. Όταν μιλάμε για ελαιοραβδιστικά μηχανήματα, μπορεί να μαζευτεί μια ομάδα 7-8 άτομα και τις μαζεύουν τις ελιές. Σε ένα βράδυ μπορούνε μέσα στη νύχτα. Ότι θα τα Γιατί, τι τους εμποδίζει? Μπορούν. Υπάρχει κάποια φύλαξη? Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν ο χρόνος και όμως είναι τέτοιος που να μπορεί να γίνει δουλειά. Αυτό αναρωτιόμαστε. Μαζεύεται. Άρα 10 τόνοι μες στη νύχτα, μες στο σκοτάδι με προβολής, έτσι, γίνεται η δουλειά. Πάντως εγώ, τέτοια γιατί συνεργεία...
Τέτοια συνεργεία δεν έχω δει πουθενά. Να τσελιέσουν, να το κάνουν τόσο γρήγορα. Όχι τσελιέσουν, σιγά. Να σας πω κάτι. Αυτός που θα πάει να κλέψει, θα πάει αμέσως μόλις φύγει ο ιδιοκτήτης. Ναι. Το μεσημέρι, το απογευματάκι. Για σκεφτείτε μέχρι το άλλο πρωί τι μπορεί να γίνει. Και το λιοτρίβει, δέχεται οτιδήποτε. Δηλαδή πάει και λέει αυτά δικά μου, δώσε μου αυτά τα λεφτά. Καταρχάς το ελαιοτριβείο κάνει μια παροχή υπηρεσιών. Ναι, σωστά. Δεν μπορεί το ελαιοτριβείο να γίνει αστυνόμος και να λέει ποιανού είναι οι ελιές. Ναι, σωστό. Έτσι γίνεται. Όποιος πάει, αλλά λέω τόσο άσχετο ήταν και το θέμα εκεί. Δεν ξέρανε δηλαδή στην Πάτρα ποιος, γιατί συνήθως ξέρουν όλοι τι γίνεται. Ποιος έχει τι. Να σας πω κάτι. Μπορεί αυτοί που κλέψαν τις ελιές να μην πήγαν να τις βγάλουν σε κάποιο ελαιοτριβείο της περιοχής, να πήγαν αλλού που δεν τους ξέρουν. Ναι. Τους πιάσαν όμως. Σωστό. Τους πιάσαν, άρα πήγε στην περιοχή. Αν κάποιος κλέψει στα Σπάτα, θα σας πω εγώ ένα περιστατικό που έγινε πέρσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είχε κλέψει κάποιος ελιές. Σωστό. Έτσι, και ειδοποιηθήκαν εδώ τα ελαιοτριβεία της περιοχής. Έτσι και τον πιάσανε. Αν αυτός έφευγε και πήγε να βγάλει το λάδι στην Κόρινθο. Ναι, αλλά δεν πήγε στην Πάτρα. Αυτό λέμε. Ήθελε και πήγε στην Πάτρα και γι' αυτό τον πιάσει. Γι' αυτό τους πιάσανε κιόλας. Γι' αυτό τους πιάσανε. Έγινε κάποιο, εντάξει. Έχετε εικόνα πόσο το πουλάνε, πόσο το δίνουν. Φθηνότερα από εσάς δηλαδή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Βέβαια, να σας πω κάτι. Γιάννη, μου έλεγε πριν ότι βγάζουν περισσότερο από τους παραγωγούς. Βέβαια βγάζουν περισσότερο. Βεβαιότητα μου το λέει. Καλά, ναι, δεν είναι δικό τους. Καταρχήν, ναι. Δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Δεν έχουν έξοδα. Ένα λεπτό. Ό,τι αναφορά την τιμή, δηλαδή οι τιμές έχουν ένα εύρος τώρα από 7,80, 7,70 μέχρι 9,20, 9,5 ευρώ, έτσι. Στη χοντρική μιλάμε. Λοιπόν, αν αυτός πάει και το έχει κλέψει. Ναι. 10 τόνους ελιές, μέσον όρο θα δώσουν γύρω στους 2 τόνους λάδι. Έτσι. Mm-hmm. Και του πει ο άλλος, ξέρεις φίλε μου, εγώ σου δίνω με 6 ευρώ, με 7 ευρώ. Ναι. Δηλαδή 2 τόνοι λάδι θα πάρει 14.000 ευρώ. Το σκέφτεστε αυτό, σε ένα βράδυ. Πάντως δεν έγινε έτσι. Πουλήθηκε περίπου από τα λεφτά που δόθηκαν και από την παραγωγή που υπήρχε, ναι, πουλήθηκε περίπου 8 ευρώ το κιλό. Γιατί συνήθως θα πουλάνε στα ελαιοτριβεία. Εντάξει. Στα ελαιοτριβεία τα πουλάνε μαζικά. Ναι. Πού να βγουν να πουλήσουν 1,5 τόνο λάδι τώρα αυτοί. Ναι. Ναι, εντάξει, τώρα για το 1 ευρώ στην τιμή και αυτά δεν λέμε, αλλά για σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ωραία, με 8 ευρώ, πόσους τόνους βγάλανε, σκεφτείτε ότι σε ένα βράδυ πόσα λεφτά βγάλανε. Μάλιστα. Άμα είναι 8 άνθρωποι, 1.000 ευρώ βγάλανε. Αυτό λοιπόν λέμε, δηλαδή. Σφυρικό κόμμα. Δηλαδή. Όχι, δεν βγάλανε 1.000 ευρώ, βγάλανε 2.000 ευρώ. 2.000. Αφού 10.000 πήραν. Ο καθένας. 10.000 πήραν. 10.000 δεν πήραν. 10.000 κιλά ήταν ο καρπός. Να. Και πήρανε και 10.000 ευρώ. 10.000 καλά ήταν το κέρδος. Είπανε, το αστυνομικό ρεπορτάζ έδωσε ότι είναι 10.000. Ναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν τα είχαν αυτά τα λεφτά. Δεν τα δούλεψαν και ξαφνικά πήγανε, τα πουλήσαν. Τον κόπο το δικό σου, το δικό του. Οικονομική ζημιά των ανθρώπων. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάρκου. Φάνη, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά.